και ένας άνθρωπος επίσης ο οποίος έρχεται από έναν αγώνα που έδωσε σε δύο Κυριακές τοπικο αυτοδιοικητικές. Μου μοιάζει να μην κουράζεστε. Εγώ σας βλέπω τώρα, δεν βλέπω κανένα έτσι χαρακτηριστικό κούραση στο πρόσωπό σας. Καλώς ήρθατε. Κυρία Ηλιοπούλου, κύριε Παγάνη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή μας συνέντευξη. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας και καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, ξεκούραστος, έχει δίκιο ο Γιώργος. Είστε από τους ελαχίστους που είπατε και όλα είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην είμαι καλά? Ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό, γιατί είστε να σας το εξηγήσω λίγο αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να το λέει χαζοχαρούμενα. Να λέει είμαι μια χαρά και να το λέει χαζοχαρούμενα. Εγώ το λέω έχοντας συνείδηση των και συνέστηση των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια θέληση και μια άποψη ζωής ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά και να κάνουμε και τους άλλους να νιώθουν εξαιρετικά έτσι με τη στάση μας. Από τη στιγμή που κάνουμε αυτό που μπορούμε όπως εσείς, έτσι. Από τη στιγμή που κάνουμε, που ηγούμεθα ανθρώπων και θέλουμε να τους φέρουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Μάλιστα, Υπουργέ. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στο δεύτερο στάδιο. Ο κ. Νετανιάχου είπε: είμαστε στο δεύτερο στάδιο των επιχειρήσεων. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα ξεκινήσω επικαλούμενος την εμπειρία σας στην επιχειρησιακή. Μια μεγάλη συζήτηση για το αν το Ισραήλ μπορεί να χτυπήσει, μπορεί να βάλει στόχους της Χαμάς χωρίς να χάνονται ζωές αμάχων. Μπορεί. Η απάντηση είναι κάθετα αρνητική. Όχι. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Να ξεκινήσω όμως από το στάδιο που λέτε. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα τον Υπουργό Άμυνας να μιλά για τρεις φάσεις. Ακριβώς. Τον Πρωθυπουργό να μιλά για δεύτερο στάδιο. Πιστεύω ότι είναι διαφορετικά τα πολιτικά στάδια που θέτει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα επιχειρησιακά στάδια που θέτει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις. Ξεκίνησαν μεμονωμένα, τις είδαμε πριν τέσσερις μέρες. Με μεγαλύτερη ένταση. Δυναμική και ένταση τώρα. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι υπάρχει ένα τείχος 41 χιλιόμετρων, το οποίο είναι 10 μέτρα ψηλό πάνω από το έδαφος και άλλα 4 μέτρα κάτω από το έδαφος. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή, οι Ισραηλίτες, δεν θα πάνε να ρίξουν το τείχος για να μπουν μέσα, διότι μετά θα χρειαστεί να το ξανακατασκευάσουν. Άρα ανοίγουν τις πύλες που ήδη υπάρχουν και από εκείνες τις πύλες μπαίνουν σιγά σιγά μέσα. Και δεν θέλουν να μπουν μαζικά μέσα. Μπαίνουν χειρουργικά, εκαθαρίζουν θύλακες και προχωράνε στο επόμενο στάδιο. Λόγω μοιρών. Λόγω του αστικού περιβάλλοντος, στο οποίο είναι πολύ δύσκολο να κάνεις επιχειρήσεις. Άρα η μοίρα των ανθρώπων αυτών είναι προδιαγεγραμμένη και αναφέρομαι στους αμάχους, διότι εδώ... Να σας διακόψω, συγχωρέστε με λίγο, να πω το εξής. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Υπάρχει περίπτωση η Χαμάς να το έχει δει αυτό, να το έχει προβλέψει και να μην τους έχει στοές. Να τους έχει στοές στο νοτιότερο κομμάτι, θέλοντας να τους χρησιμοποιήσει σαν έσχατο μέσο διαπραγμάτευσης σε ένα μεθεπόμενο στάδιο. Λέτε για αυτούς τους οποίους έχουν απαγάγει. Ναι, μιλάω για τα 215, 217, 243. Σάνεται και ο αριθμός. Εγώ λέω για τους 2.200.000 οι οποίοι ζουν στη Γάζα και οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Θυμόμαστε ότι το Ισραήλ τους έδωσε μια διορία να φύγουνε. Κάποιοι από αυτούς φύγανε, όπως περιγράψατε πολύ σωστά, είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Πήγανε στο νότιο κομμάτι της Γάζας και εκεί διαπιστώσαν ότι οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες από το βόρειο και επιστρέψανε πίσω. Τώρα δίστανται οι απόψεις. Αν έχουν παραμείνει εκεί. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις του Ισραήλ. Μπαίνουν μέσα στην αρχή οι ειδικές δυνάμεις, ελέγχουν τους χώρους και μετά έρχονται εξειδικευμένα χειρουργικά χτυπήματα σε σημεία στα οποία οι άμαχοι έχουν το λιγότερο αποτύπωμα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο είναι δυνατόν η Χαμάς να προκάλεσε τέτοια ζημιά, αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να το αντιληφθεί Μοσάντ, ας πούμε? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει πρωτίστως να απαντήσει το Ισραήλ. Το Ισραήλ επισήμως απάντησε το εξής. Δεν ήταν δουλειά της Μοσάντ που είπατε, επειδή το θύλακα της Γάζας τον ελέγχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις, ήταν η δουλειά της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια προσπάθεια ο ένας να διώξει τις ευθύνες από πάνω του. Πιστεύω ότι θα είναι ένα αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν οι υπηρεσίες του Ισραήλ πάρα πολύ διεξοδικά μετά, προσπαθώντας να βρουν το τι φταίει. Κάτι το οποίο θα ήθελα να πω και δεν το έχουμε βάλει μέχρι τώρα στη συζήτηση. Είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε όλο αυτό το θέμα. Είναι η Χαμάς μόνο? Είναι η Χαμάς, είναι η Αμερική, ο Biden τι ρόλο παίζει? Γιατί βλέπουμε... Καταλαβαίνω τι λέτε. Όχι, ναι. Θέλω να πω το εξής. Είναι η Χαμάς, δηλαδή η Χαμάς κατάφερε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Να πάμε πριν από 81 χρόνια για να γίνει το οχυρό Ρούπελ, απαιτηθήκανε τωρινά λεφτά 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Που είναι τίποτε το οχυρό Ρούπελ σε σχέση με το τι έχει φτιαχτεί τώρα εδώ. Πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά, ποιος τους χρηματοδότησε, πώς γίνανε οι εργασίες αυτές. Κατάλαβα τι λέτε. Ποιοι θα υποφεληθούν μακροπρόθεσμα αυτό, το Ιράν,
η Ρωσία, η οποία θέλει να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για χάρη της Ουκρανίας και των δυνατοτήτων που εκεί της δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι και αυτό πρέπει να το αναζητήσουμε. Έχει διότι δίκιο. Αν δεν αναζητηθεί αυτό, δεν θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε ποτέ. Η Χαμάς ήταν, λέτε, το εργαλείο κάποιων, ναι, για να προκληθεί όλη αυτή η ιστορία. Πιστεύω και ότι στη Χαμάς δοθήκαν διαβεβαιώσεις ότι άλλοι θα τη βοηθήσουν και ξεκίνα να το κάνεις αυτό, διότι τώρα βρίσκεται και η Χαμάς σε ένα αδιέξοδο. Στο ίδιο αδιέξοδο που έχει φέρει και το Ισραήλ. Μάλιστα. Διότι το Ισραήλ μετά την επίθεση που δέχτηκε δεν μπορεί να κάνει πίσω τώρα. Αυτά τα πολύ ωραία που μας λέτε, εγώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, είμαι βέβαιος και η Μιλένα το ίδιο. Εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο ελληνικό το θέμα. Είναι ελληνικό, έχει δηλαδή. Μας αφορά. Θέλω να πω δύο πράγματα. Να ξεκινήσουμε από το τραπέζι που είχαμε νωρίτερα με τους πολιτικούς μας. Καταλαβαίνω ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χαρακτηρίζεται η στάση της από μία μονομέρεια. Μάλιστα, εδώ έγινε συζήτηση πριν από λίγο για το ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γίνεται συζήτηση για το αν θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει έναν πιο ουδέτερο ρόλο ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους. Ποια είναι η δική σας άποψη? Να ξεκινήσω από δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Διαβάσαμε πολύ προσεκτικά. Ήταν ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Μάλιστα. Δεν ήταν του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικό. Γιατί ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να υλοποιηθεί, δεν είναι επιβεβλημένο. Όταν υιοθετηθεί, δεν πρέπει να ακολουθηθεί. Και γι' αυτό κιόλας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν πέρασε το ψήφισμα εκεί. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση τηρεί μια στάση εξαιρετικά σωστή. Από τη μία, έρχεται σε επαφή με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ, μην ξεχνάμε ότι έχουμε διμερείς στρατηγικές σχέσεις. Με το Ισραήλ έχουμε συνάψει μέχρι τελευταία διμερείς σχέσεις, τριμερείς σχέσεις με τη συμμετοχή μία φορά της Κύπρου και την άλλη φορά της Ιορδανίας, τετραμερείς με τη συμμετοχή της Αιγύπτου. Άρα λοιπόν έχουμε βαθιές σχέσεις. Αλλά από την άλλη τη μεριά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον επικεφαλής των Παλαιστινίων, δηλώνοντάς του τη συμπαράσταση και τον αποτροπιασμό του για τα εγκλήματα που συμβαίνουν. Και θα πω και κάτι άλλο. Είδαμε ότι η τετραμερή συμφωνία με τη συμμετοχή του κυρίου Μπάιντεν και τις αραβικές χώρες δεν έγινε. Με αίτημα και δήλωση των αραβικών χωρών. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός μας έγινε δεκτός από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και πήγε εκεί να συνομιλήσει για τη λύση του προβλήματος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Ελλάδα τηρεί μια εξαιρετικά σωστή παραδοσιακά σχέση και με τον αραβικό κόσμο, με τον οποίο έχουμε εξαιρετικά καλές σχέσεις, αλλά και με το Ισραήλ, που η σχέση μας είναι σχέση φιλίας, συνεργασίας, συντονισμού κλπ. Η ακραία στήριξη που έχει ο Ερντογάν στη Χαμάς έχει επιπτώσεις. Και κορώνες. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας εκπλήσει, διότι ο Ερντογάν έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια κινείται σαν νεκρεμές. Είναι μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Σουηδία εννοείται, έτσι. Τη μία πάει και υποστηρίζει τον Πούτιν στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και την άλλη έρχεται και λέει στο ΝΑΤΟ ότι ξέρετε, εγώ είμαι μέλος του ΝΑΤΟ. Το ίδιο κάνει και τώρα. Απ' τη μία λοιπόν έρχεται και κατηγορεί και λέει αυτά τα πράγματα τα οποία λέει εναντίον του κράτους του Ισραήλ και απ' την άλλη θέλοντας να εξευμενήσει το ΝΑΤΟ. Λέει ο ίδιος ότι δέχεται και θα εισηγηθεί να ενταχθεί η Σουηδία, όταν ξέρει πολύ καλά ότι όταν αυτό πάει στη Γενική Συνέλευση, πιθανόν να μην το ψηφίσουν όλοι οι σύντροφοί του, οι συνεργάτες του, τα υπόλοιπα κόμματα με τα οποία είναι μαζί στην εξουσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι παίζει, κάνοντας κάτι πάρα πολύ κακό. Ποιο είναι αυτό? Προσπαθεί να ενεργοποιήσει το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου, παρουσιάζοντας τη διένεξη αυτή ως ένα πόλεμο πολιτισμών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Το υπέστημε και εμείς αυτό. Πότε? Όταν πήρε τη φωτογραφία εκείνη από το υποτιθέμενο νεκρό παιδάκι στα σύνορά μας και πήγε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και απευθυνόμενος στις 137 χώρες από τις 223 που είναι μουσουλμανικές, έλεγε: Κοιτάξτε τι κάνουν οι χριστιανοί, σκοτώνουν τα παιδιά των μουσουλμάνων. Αλλά η εξαιρετική εξωτερική πολιτική μας τότε δεν το επέτρεψε αυτό. Τον βλέπουμε λοιπόν αυτό το χαρτί, αυτό το επιχείρημα, βλέπουμε αυτή την προσπάθειά του να ενεργοποιήσει το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου, φωτίζοντας τον εαυτό του ως τον επικεφαλής, τον προστάτη, τον προστάρι του μουσουλμανικού κόσμου και δευτερευόντως θέλοντας να δείξει ότι ο πόλεμος είναι καθαρά πόλεμος πολιτισμών. Αυτό όμως δεν επηρεάζει και τις συνοδευτικές σχέσεις. Βρισκόμαστε σε μία φάση όπου συζητάμε
Κάποιοι λένε ότι είναι ενδεχομένως να συγκλίνουμε κιόλας με πολύ καλή διάθεση και εμείς και η Άγκυρα. Μήπως μας επηρεάσει χθες, για παράδειγμα, εγώ τον παρακολούθησα στο δελτίο του Action 24 στα πλάνα από τα Διεθνή Πρακτορία, να αναφέρεται στις χτίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να περιλαμβάνει και τη Θεσσαλονίκη. Πολύ σωστά. Που στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου θα γίνει το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Έρχεται, η 7η Δεκεμβρίου είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Πιστεύω ότι και ο Ερντογάν έχει αντιληφθεί ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε ότι στην επιθετική και στην τόσο τοξική ρητορική του εναντίον του Ισραήλ δεν μπλέκει άλλα πράγματα. Παρά μονάχα αυτό το ατόπιμα που έκανε χθες. Δηλαδή, εν ολίγης είπε ότι σε όλες τις χώρες που κάποτε υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμείς τώρα έχουμε λόγο και ίσως θα πρέπει να μιλάμε. Από κάτω, συγγνώμη, Υπουργέ, από κάτω φώναζε ο κόσμος στρατό στη Γάζα. Ναι, στρατό στη Γάζα. Αυτά είναι ανησυχητικά και πρέπει ο κάθε ηγέτης. Επικίνδυνα, μόνο ανησυχητικά. Πολύ σωστά. Και θα πρέπει ο κάθε ηγέτης στο επίπεδό του να είναι πολύ προσεκτικός όταν επηρεάζει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος εάν εμπλακεί, που είναι πολύ πιθανό πια, το Ιράν να ξεσπάσει ένας ενδεχόμενος να γενικευτεί ο πόλεμος, να ξεσπάσει ένας παγκόσμιος πόλεμος ακόμα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να γίνει κλιμάκωση. Το ένα είναι, ο ένας λόγος είναι η υπερβολικά μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Το δεύτερο είναι να εμπλακεί η Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ βρίσκεται στο Λίβανο, στο βόρειο, συνορεύει με το βόρειο τμήμα του Ισραήλ και στηρίζεται κυρίως από το Ιράν. Τώρα. Το τρίτο είναι να εμπλακεί η Συρία. Η Συρία υποστηρίζεται από τους Ρώσους. Το τέταρτο είναι να εμπλακεί το Ιράν με δυνάμεις. Το κάνει ήδη εναντίον της Συρίας, αυτή τη στιγμή χτυπώντας στόχους των Αμερικάνων. Και οι Αμερικάνοι το είπαν ξεκάθαρα ότι και ήδη χτυπήσανε. Άρα δεν είναι δύσκολο να γίνει κλιμάκωση. Πιστεύω όμως ότι η παγκόσμια ηγεσία έχει τον τρόπο και το λόγο να αντιληφθεί ότι αν συμβεί αυτό θα είναι κάτι οδυνηρό. Και οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Τώρα, επικαλούμενος την τεράστια εμπειρία σας μέσα από τον ελληνικό στρατό, από τις ένοπλες δυνάμεις, και επειδή χθες ήταν 28η, εγώ θέλω να ρωτήσω για το φρόνημα. Και θέλω να ρωτήσω για το φρόνημα των ενόπλων δυνάμεων. Εμείς συγκινηθήκαμε με το μήνυμα βεβαίως του χειριστή, του Σμιναγού, αλλά είναι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εκεί που θα θέλαμε, εκεί που. Πώς θα το πω, ένα θέμα που το συζητάγαμε χθες με την Μιλένα είναι ο προβληματισμός, η αγωνιστικότητα, το πνεύμα, το πάθος του 40. Συναντάτε σήμερα. Υπάρχει σήμερα. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η απάντηση είναι μονολεκτική σε σχέση με το όχι που είπαμε το 40. Ναι, ένα τεράστιο ναι. Πότε το είδαμε αυτό. Ακόμα και αν είμαστε λίγο έτσι πιο καλομαθημένοι, πιο κακομαθημένοι. Μα και το 40, και το 40, και το 40 ήταν οι γενιές καλομαθημένες σε σχέση με το τι συνέβη στους Βαλκανικούς πολέμους. Πάντα συμβαίνει αυτό. Και εγώ όταν μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων το 1978, οι παλαιότεροι μου λέγανε α, τώρα η Σχολή Ευελπίδων είναι κολέγιο. Πού να δεις τι γινόταν παλιά. Πάντα το λέμε αυτό στους νέους. Και εσείς το λέτε έχοντας υπηρετήσει σε ένα νέο παιδί που πάει τώρα που πάει στρατό. Ο στρατός είναι κολέγιο. Εγώ να δεις τι πέρασα. Υπάρχει μια τάση να το λέμε αυτό, όχι απαξιώνοντας τους νεότερους, αλλά θέλοντας να δείξουμε ότι εμείς περάσαμε ή είμαστε πολύ δυνατοί. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τα στελέχη είναι εκπαιδευμένα, έχουν ηθικό, έχουν πάθος για αυτό το οποίο κάνουν, πρωτίστως αγαπάνε την πατρίδα, αλλά όχι μόνο τα στελέχη. Και οι στρατιώτες μας οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους. Τελευταίο παράδειγμα, το 2020, όταν δεχθήκαμε την υβριδική επίθεση των Τούρκων και στα σύνορα τα χερσαία και στα θαλάσσια. Τότε οι στρατιώτες μας απολιόντουσαν και γυρνάγανε από μόνοι τους πίσω για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Άρα λοιπόν, ναι, οι Έλληνες έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να μαλώνουμε πάρα πολύ μεταξύ μας, αλλά όταν έρχεται ένας κοινός κίνδυνος, ένας εθνικός κίνδυνος, τότε ομονοούμε και ενωμένοι πηγαίνουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Εγώ χαίρομαι πολύ να σας ακούω. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο κιόλας. Και ήρθατε στο 2020 και σωστά το κάνατε, γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου το 1974. Και είχα στο μυαλό μου τους Έλληνες εκεί και τις μάχες που έδωσαν στην εισβολή του Ατήλα. Και είχα στο μυαλό μου Μπικάκη, Παπαμελετίου και άλλα ονόματα. Και φαντάζομαι ότι εμείς δεν τους ξέραμε, τους μάθαμε στη συνέχεια διαβάζοντας, ότι έχουμε ακόμα τέτοιους στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Το 2020, κύριε Παγάνη, κυρία Ελιοπούλ, πολεμήσαμε. Έγινε πόλεμος στα σύνορα και στα χερσαία και στα θαλάσσια. Και ένας πόλεμος, ο οποίος είναι η τέταρτη γενιά του πολέμου, είναι πόλεμος υβριδικός. Όχι με στολές, όπως και τώρα. Το Ισραήλ τώρα δεν πολεμά εναντίον ενόπλων δυνάμεων χώρας, πολεμά εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι η νέα μορφή του πολέμου. Το ίδιο γίνεται και στην Ουκρανία. Η ίδια κατάσταση γίνεται. Η απάντηση είναι να είμαστε απόλυτα σίγουροι και ευτυχείς για τις ένοπλες δυνάμεις που έχουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Κυριακή. Να είστε καλά. Σήκω τώρα να πούμε εκτός πλατό τώρα
Πάμε να συναντήσουμε εδώ. Πιάνουμε αυτό το πλατό. Εδώ. Μεταφορικά, βρε Γιώργο. Μεταφορικά, έλα. Μάλιστα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.